Κρίμα το ταξίδι στην Ίσιο. Η ιστορία του κυρίου Τσίπρα δεν είναι ούτε success story, ούτε true story, αλλά είναι failed, αποτυχημένο story. Πρώτον, διότι το καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ έχει ήδη καταργηθεί μετά από πρόταση του κυρίου Τσίπρα σε πολλά νησιά. Ενώ θα καταργηθεί σε όλα μετά από μια βραχύβια περίοδο αναστολής, όπως διαβεβαίωσε τους νησιώτες με το διάγγελμα του από το Μαξίμου. Βέβαια, δεν παραγνωρίζουμε ότι η προσωρινή υποχώρηση, δηλαδή η αναστολή της κατάργησης των μειωμένων συντηρητών για συγκεκριμένα νησιά, είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι μια νίκη των νησιωτών, οι οποίοι όμως απαιτούν μόνιμη λύση. Δεύτερον, γιατί οι επικοινωνιακές φιέστες της κυβέρνησης στην Ίσιρο δεν πρόκειται να αλλάξουν τα αρνητικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί για τους νησιώτες. Για αυτά τα δεδομένα, άλλωστε, έχει τεράστια ευθύνη η σημερινή κυβέρνηση. Τα προβλήματα της καθημερινότητας, της οικονομίας, του ασφαλιστικού, η διώκωση του προσφυγικού μεταναστευτικού έχουν τη σφραγίδα Τσίπρα καμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πήγε στην Ίσιρο για να δώσει πραγματικό σχέδιο στήριξη των νησιών. Θύμισε έντονα τον Γιώργο τον Παπανδρέου στην ομιλία του στο Καστελόριζο. Και αντί να συνδέσει τα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα με νέες λύσεις, χρησιμοποίησε τη σημερινή του ομιλία ως ένα σκηνικό για μια κακοπαιγμένη παράσταση. Ας αποδείξει έμπρακτα ότι πιστεύει στην ισοτικότητα με πράξεις, όπως κάνουμε εμείς την περίοδο 12-14.